Παιδάκι μου. Σπαραγμό στο τελευταίο αντίο του επισμηναγού Επαμηνών Δακοστέα. Το φέρετρο καλυμμένο με την ελληνική σημαία φτάνει στον ιερό ναό κοιμήσεως της Θεοτόκου Μεγάλης Μαντίνιας με την οικογένεια και τους φίλους του 40χρονου επισμηναγού να μην μπορούν να πιστέψουν πως ο δικός τους άνθρωπος έφυγε από τη ζωή. Το νήμα της ζωής του κόπηκε όταν κατέπεσε με το αεροσκάφος ΤΑΦ 2 κατά την διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης λίγο έξω από την Καλαμάτα. Ο ίδιος άφησε πίσω του δύο ανήλικα παιδιά και την σύζυγό του που ήταν αυτόπτες μάρτυρες της τραγωδίας καθώς παρακολουθούσαν την μοιραία πτήση που θα ήταν η τελευταία του Επαμηνών Δακοστέα με αυτού του τύπου τα αεροσκάφη. Θάνατο! Θάνατο! Άγημα της αεροπορίας απέδωσε τιμές στον επισμηναγό. Ο επισμηναγός Επαμηνώντας Κοστέας υπηρετούσε επί 23 χρόνια στην πολεμική αεροπορία και είχε χιλιάδες ώρες πτήσης στο ενεργητικό του. Επιμνημόσυνη δέηση και τελετή απόδοσης τιμής πραγματοποιήθηκε και στο στρατόπεδο Παπάγου για τον Επαμηνώντα Κοστέα παρουσία της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Αρχηγού ΓΕΘΑ Κωνσταντίνου Φλόρου, στον επισμηναγό Επαμηνών Δακοστέα αποδόθηκε τιμητικά ο βαθμός του Αντιπτεράρχου.